φοβερά θρησκευτικά διδάγματα μέσα από τη ζωή, αυτά τα διδάγματα, μέσα από τη ζωή, έτσι, και τα έχουν γράψει άνθρωποι του Πνεύματος μεγάλοι και σπουδαίοι, όπως είναι ο Ντοστογεύσκι που έχει γράψει υπέροχα έργα, σπουδαία και μεγάλα, έχουμε μιλήσει και άλλη φορά σε εκπομπές για τον Ντοστογεύσκι, όπως είναι ο Γκο, όπως είναι οι διάφοροι μεγάλοι αυτοί, ο Παδιαμάντης, σπουδαίος, μεγάλος, καταλαβαίνεις, και χριστιανισμό και ορθοδοξία και Ελλάδα και ψυχή ελληνική. Αλλά και η ρώσικη ψυχή, αγαπητοί φίλοι, δεν διαφέρει. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ στη Ρωσία, όπου έδειχνε επάνω στο χιόνι που γινόταν μια λειτουργία. Και μετά έριξαν και το σταυρό στη θάλασσα. Αν σας πω ότι δεν κατάλαβα ότι ήταν στη Ρωσία και νόμιζα ότι είναι στη Βόρεια Ελλάδα, όλοι όπως είμαστε εμείς. Οι ιερείς οι Ρώσοι ολόιδιοι με τους Έλληνες ιερείς. Ολόιδιοι. Δεν ξεχώριζες τίποτα. Ούτε τα άμφια, ούτε τον τρόπο, ούτε την ψαλμωδία. Δεν καταλάβαινες τι γινόταν. Νόμιζες ότι είναι κάπου εδώ στην Ελλάδα. Αυτό θα πει Ορθοδοξία. Ενοποιεί τους ανθρώπους και τους κάνει ένα σώμα με κεφαλή τον Ιησού Χριστό. Αλλά ας περάσουμε τώρα στο θέμα της εκπομπής μας, που είναι συνέχεια νομίζω από εκεί που είχαμε μείνει από το Ευαγγέλιο μας, από τη ζωή του Κυρίου, και έχουμε κάνει μερικές συνέχειες για να ενισχύσει την πίστη των μαθητών του Χριστός. Όπως ξέρουμε, αγαπητοί φίλοι, τους έκανε τη διδασκαλία εκείνη που δεν έκανε στους άλλους ανθρώπους, αλλά ιδιαιτέρως τους έδειχνε περισσότερα πράγματα και περισσότερη αγάπη και τους περιέβαλε με τη στοργή του. Αυτό τον έκανε στο τέλος του Χριστό να λέει ότι δεν είστε πια δούλοι, αλλά φίλοι μου. Φίλοι μου. Και όταν στη Βιθανία είχε πεθάνει ο Λάζαρος, είπε πάμε πίσω εκεί στη Βιθανία, και ο Θωμάς, νομίζοντας ότι πάνε πίσω στην Ιερουσαλήμ, νόμιζε ότι πρόκειται να σταυρωθούν όλοι μαζί με τον Χριστό. Και είπε ο Θωμάς, εκείνο το σπουδαίο, ας πάμε να συσταυρωθούμε με Αυτόν, με τον Κύριο. Η Βιθανία είναι ένα χωριό που απέχει 3 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ. Και εκεί βρήκε ο Χριστός τη Μαρία και τη Μάρθα, τις αδερφές του Λαζάρου, ενώ ο Λάζαρος ήταν νεκρός 4 ήδη ημέρες. Το πένθος τότε στους Ιουδαίους κρατούσε 7 ολόκληρες ημέρες. Είχαν έρθει πολλοί από την Ιερουσαλήμ στη Μάρθα και τη Μαρία για να πενθήσουν και να παρηγορήσουν τις δύο αυτές αδερφές. Γιατί ήταν τρεις, είχαν πεθάνει οι γονείς και είχαν μείνει αυτά τα 3 αδέρφια. Ο θάνατος του Λαζάρου ήταν, όπως φαίνεται, ξαφνικός. Ο Ιησούς όμως το ήξερε, αλλά καθυστέρησε. Έφτασε λοιπόν κοντά στο χωριό και δεν μπήκε μέσα στο σπίτι, αλλά κάθισε απ' έξω, λίγο πιο μακριά από το σπίτι, και βγήκε η Μάρθα έξω να τον προϋπαντήσει. Η Μάρθα έρχεται στον Ιησού και του λέει, «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου. Αλλά και τώρα γνωρίζω ότι όσα ζητήσεις από τον Θεό θα σου τα δώσει. Διότι η προσευχή σου ξέρω ότι ακούγεται». Εδώ βέβαια η Μάρθα νομίζει ότι ο Ιησούς δεν μπορεί μόνος του να αναστήσει τον Ιησού, αλλά χρειάζεται τη μεσολάβηση του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός της λέει κάποια λόγια. «Θα αναστηθεί Μάρθα ο αδερφός σου». Και δεν φιλοσοφεί και απιθανολογία, αλλά με τα βεβαιότητος της λέει «Θα αναστηθεί ο αδερφός σου». Και η Μάρθα γυρίζει και του λέει, «Ναι Κύριε, γνωρίζω ότι θα αναστηθεί στη γενική Ανάσταση όταν θα αναστηθούμε όλοι οι άνθρωποι εμείς και θα κρυθούμε». Να μην ξεχνάμε ότι οι Ιουδαίοι πίστευαν στη μέλουσα κρίση, έτσι από τους προφήτες τους είχαν καταλάβει και το Μωυσή ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή.
Αυτό πίστευαν οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι δεν το πίστευαν. Και ο Ιησούς για να δηλώσει ότι όχι διαμέσου αυτού θα παρακαλέσει μόνο το Θεό, αλλά αυτός ο ίδιος μπορεί να αναστήσει ότι είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Της λέει, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Μυστηριώδη λόγια μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ούτε ήθελε να τις διευκρινίσει παρακάτω, ότι μόνος μου εγώ θα αναστήσω τον Λάζαρο, γιατί είμαι η Ζωή, όπου μπαίνω εγώ, όπου πάω εγώ, είμαι η Ζωή η ίδια. Και τη συνεχίζει ότι όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα δει ποτέ θάνατο. Διότι η ψυχή που είναι αθάνατη θα ενωθεί πάλι με το νεκρό σώμα και θα ξαναγίνει ακέραιος ο άνθρωπος και θα κρυθεί ή θα πάει κοντά στο Θεό ή θα απομακρυνθεί για πάντα από Αυτόν. Και γυρίζει και ρωτάει ο Χριστός τώρα τη Μάρθα, το πιστεύεις αυτό που σου είπα? Δηλαδή ότι εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση των νεκρών. Και της βεβαιώνει ότι αυτός είναι η Ανάσταση. Και τώρα θα αποδείξει ότι είναι η Ανάσταση με τον Αναστή στον αδερφό της. Και η Μάρθα του λέει, ναι Κύριε, έχω πιστέψει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο πνευμαζόμενος Μεσσίας. Η ομολογία αυτή είναι ίδια με την ομολογία του Πέτρου. Διότι η Μάρθα φαίνεται να είναι η πρώτη η οποία πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος Μεσσίας. Και μετά από όλα αυτά φωνάζει η Μάρθα τη Μαρία και της λέει ότι ο διδάσκαλος ήρθε και σε ζητάει. Το έκανε αυτό κρυφά ο Ιησούς, γιατί ήξερε ότι εκεί υπήρχαν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι δεν θα ευχαριστιόνταν και τόσο πολύ από την παρουσία του Χριστού. Δεν θα ευχαριστιόντουσαν. Γι' αυτό λοιπόν και άλλοτε η Μάρθα προσπαθούσε να καταλάβει τον Χριστό, αλλά κάποτε την είχε επιπλήξει μάλλον ο Χριστός και της λέει ότι εσύ ασχολείσαι με τα βιωτικά, ενώ ανάγκη έχεις να ασχοληθείς όπως η Μαρία με ένα πράγμα, με τη σωτηρία της ψυχής, με τον άρχισε και να ακούς το κήρυγμά μου. Και το τονίζει αυτό ο Ευαγγελιστής και λέει ότι ούπο ελελήθη ο Ιησούς εν τικόμι. Δεν εισήλθε δηλαδή ο Χριστός στη Βηθανία, αλλά συνάντησε τις δύο γυναίκες έξω από τη Βηθανία, έξω από το χωριό αυτό, για να τις παρηγορήσει πριν να φτάσουν στο μνημείο. Έρχεται λοιπόν και η Μαρία, αλλά οι Ιουδαίοι οι οποίοι βρέθηκαν στο σπίτι εκείνη την ώρα, νόμιζαν ότι η Μαρία έφυγε τρέχοντας και πηγαίνει στο μνήμα. Δεν ήξεραν ότι πηγαίνει να δει τον Χριστό. Και γι' αυτό το λόγο άρχισαν και αυτοί να ακολουθούν και να πηγαίνουν προς τα εκεί. Ο Ιησούς έχει πάει κοντά και θέλει να αποφύγει τη δημοσιότητα της Αναστάσεως του Λαζάρου. Θα δούμε για ποιους λόγους, γιατί μετά αυτό έγινε αιτία να κυνηγήσουν τον Χριστό. Οι μένα που ενδιαφέρον να δουν το θαύμα του Λαζάρου, οι άλλοι δε, οι Φαρισαίοι, να τον σκοτώσουν, διότι διαφημίζεται πάρα πολύ μέσω αυτής της Αναστάσεως. Άρα λοιπόν, σαν Παντοκράτορ ο Χριστός, γνωρίζοντας όλα αυτά τα πράγματα και βλέποντας τον κόσμο ο οποίος συνέρε σε εκείνο το σημείο, ξέρει ότι εκείνοι που τον βλέπουν, οι περισσότεροι από αυτούς θα πιστέψουν. Λίγοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα τον φθονήσουν. Και αλίμονο σε εκείνους οι οποίοι βλέπουν θαύμα και δεν πιστεύουν, βλέπουν Ανάσταση νεκρού και δεν πιστεύουν, και μάλιστα Ανάσταση νεκρού που έχει πεθάνει 4 μέρες. Και μυρίζει, όζει λέει, έχει σαπίσει το σώμα.
Τέλος έφτασαν εκεί που ήταν εκεί. Η Μαρία μόλις τον ευλέπει πέφτει στα πόδια του Χριστού και του λέει «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου». Και αμέσως ξέσπασε σε λυγμούς και σε κλάματα. Η φράση αυτή είναι ίδια με τη φράση της άλλης αδερφής και φαίνεται ότι πως είχαν συζητήσει οι δύο αδερφές ότι αν ήταν εκεί ο Χριστός, δεν θα πέθαινε ο αδερφός τους, ο Λάζαρος. Αλλά η Μαρία, θερμότερη ούσα από την αδερφή της, δεν έλαβε υπόψη της τις εχθρικές γνώμες των άλλων ανθρώπων για τον Χριστό. Και αυτό το τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι οι άνθρωποι γύρω από τον Χριστό δεν καταλαβαίνανε την εξέλιξη των γεγονότων όπως την είχε, τη γνώριζε ο Χριστός. Γι' αυτό δεν μπορούσαν και να εξηγήσουν καλά τη συμπεριφορά του Χριστού σε πολλές περιπτώσεις, όπως ο Θωμάς που λέει «Θα ξαναγυρίσουμε πίσω, να είμαστε εκεί πριν τρεις ημέρες και μας κυνηγάνε». Και γυρίζει ο Χριστός τότε και ρωτάει τη Μαρία και της λέει «Πού είναι ο θαμμένος ο Λάζαρος?». Μήπως ο Χριστός δεν ήξερε που ήταν ως παντογνώστης, δεν ήξερε που είναι θαμμένος ο Λάζαρος? Ασφαλώς και το ήξερε. Αλλά έγινε για να διαχείρει την προσευχή των αδερφών και να πάνε πιο κοντά του. Αυτές λένε «Έλα και να σου δείξουμε Κύριε που είναι ο Λάζαρος». Και με αυτά τα λόγια δάκρυσε, λέει ο Ιησούς. Ήρεμα θα κύλησε ένα δάκρυ το μάτι του, ενώ οι άλλοι έκλαιγαν θορυβωδώς. Συνήθως οι μεγάλοι, οι μεγιστάνες, είναι ασυγκίνητοι στα βάσανα των μικρών. Βλέπουμε όμως ο Χριστός ότι συμπάσχει με τους πάσχοντες, γιατί η καρδιά του είναι απλή του Χριστού. Και λυπάται για τη λύπη που προξενεί ο θάνατος στους άλλους. Όχι για το θάνατο αυτόν καθεαυτόν, διότι ο Χριστός ξέρει ότι ο θάνατος δεν υπάρχει, αλλά ο άνθρωπος κοιμάται. Οι Ιουδαίοι όταν είδαν να δακρύζει και να στενάζει, είπανε «Κοίταξε πόσο αγαπάει το Λάζαρο». Άλλοι όμως που είχαν εχθρικές διαθέσεις προς τον Χριστό, έλεγαν άλλα. Τι έλεγαν? «Δεν μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του γενετή τυφλού να έρθει εδώ πέρα να τον θεραπεύσει πριν πεθάνει?». Και αυτό το λένε σαν δυσφήμιση, αγαπητοί φίλοι. Κακοπροαίρετος, όταν είναι ο άνθρωπος, βλέπει τα πράγματα κακοπροαίρετα.